Για ποιο λόγο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου? Την άκουσα προχθές να λέει διαφωνώ για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά. Η ίδια, όταν εγώ τη ζήτησα να προσάγει τον κύριο Στουρνάρα στη Βουλή βιαίως, μέσω του κυρίου Νικολόπουλου, το αρνήθηκε. Και τώρα λέει γιατί δεν συμφωνεί να το κάνουμε βία προσαγωγή. Ναι. Όταν πήρε τη δικογραφία για τα εξοπλιστικά στις 21 Ιανουαρίου. Ναι. Και η δικογραφία αυτή δεν έφτασε ποτέ στην Ολομέλεια για να. Γιατί την κατηγορείτε τώρα, δηλαδή. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, και μαθαίνω εκ των υστέρων. Γιατί κατηγορείτε την κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί δεν έφερε την υπόθεση αυτή για να προχωρήσουν για ευθύνες των υπουργών οι υποθέσεις αυτές που στοιχειοθετήθηκαν από τη μεριά δική μας. Έκανα επιτροπή ιστορικών υποθέσεων. Έστειλα 10 αξιωματικούς στη ΡΑΙΚΟΥ και κάθισαν δίπλα και βγάλαν τις υποθέσεις όλες. Τα υποβρύχια, τα λέω πάντα. Θέματα διαφθορά και διαπλοκή. Λοιπόν. Διαφθορά, το διαπλοκή είναι μια λέξη που εφήβρε ο Κωνσταντίνο που το έχει παλιά και μα ακολουθεί. Διαφθορά είναι ένα ζήτημα υπαρκτό. Η διαφθορά λοιπόν είναι ένα ζήτημα υπαρκτό. Και πιστεύετε ότι. Ερώτηση σα κάνω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι. Βεβαίω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χώρα είναι αυτό. Βεβαίω. Εσεί πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε νερό στο κρασί τη σε αυτά τα ζητήματα? Έβαλε νερό στο κρασί τη. Είναι έπρεπε οι υποθέσεις αυτές να είχαν πάει στην Ολομέλεια. Δηλαδή, υπήρχε σκοπιμότητα να καλύψει. Δεν ξέρω αν είχε σκοπιμότητα. Πάντως το ότι ο πατέρας της εν συνεχεία εμφανίστηκε ως δικηγόρος του Γερμανού στην υπόθεση των υποβρυχίων με ενοχλεί πάρα πολύ. Εδώ συνδέεται πράγματα, γεγονότα. Μα τι σχέση έχει ο πατέρας της με την ίδια? Καλά τώρα, άμα είσαι συνήγορος για την υπόθεση των υποβρυχίων που έρχεται η ίδια να φέρει στην Ολομέλεια, είναι μια υπόθεση. Το δεύτερο είναι να μαθαίνω ότι υπήρχαν σχέσεις με τον κύριο Κάντα. Σχέσεις? Τη κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Κάντα. Αυτά είναι θέματα τα οποία εμένα τουλάχιστον με ενοχλούν πάρα πολύ. Διότι η κυβέρνηση αυτή, εάν πήρε μία εντολή, η πρώτη εντολή που πήρε είναι να χτυπήσει τη διαφθορά. Και όταν στείλαμε 19 υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Εδώ το πράγμα είναι σοβαρό και δεν έχουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου δυστυχώς. Ο κύριος, να σας πω κάτι. Ποια είναι η διαφορά μου με τον κύριο Σαμαρά? Ποια είναι η διαφορά μου? Μισό λεπτό, θα μας πείτε. Εσείς ξέρετε. Να το πω στον κόσμο. Η διαφορά με τον Σαμαρά ήταν ότι ο Σαμαράς αντί να πάει βάλει φυλακή του Παπανδρέου από την πρώτη στιγμή. Μου τα έχετε εξηγήσει. Έγινε συνήγορος του Παπανδρέου. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία την πήρε ο Βαγγέλης ο Μημαράκης. Με τον οποίο, αν θέλετε, είχαμε μια προσωπική σχέση χρόνια. Ναι. Αντί ο Μημαράκης να πει, ελάτε εδώ. Αυτό τον ταλαβέρι, ναι, ότι θα γίνουμε, ότι έχει μετατραπεί η Νέα Δημοκρατία σε συνήγορο υπεράσπιση του Πασόκ, του Βενιζέλου για τα υποβρύχια, με ένα εικόνα να χειροκροτάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Βενιζέλο στη Βουλή. Εντάξει, σας ενοχλεί. Με 60. Ένα μισό λεπτό, λοιπόν, γιατί γίνεται χαμός. Έρχεται ο Μημαράκης και αντί να πει, εμείς τελειώσαμε με την ιστορία Σαμαρά. Βοηθήστε με να βάλουμε μια σειρά. Τελειώνω αμέσως. Να πει, τελειώνουμε με τον Σαμαρά. Σας παρακαλώ. Και με την υπόθεση Σαμαρά. Όχι. Δεν είμαστε πλέον το αποκούμπι του Πασόκ και οι συνήγοροι υπεράσπισης. Θα χτυπήσουν το Πασόκ, βγαίνει εχθές και λέει να συνεργαστούν τη γεννηματά. Με την κυρία Γεννηματά, να σας πω κάτι, να συνεργαστούμε. Με τον κύριο Βενιζέλο, πώς θα συνεργαστούμε? Μισό λεπτό. Με όλα αυτά τα στελέχη του Πασόκ που παραμένουν στο Πασόκ. Η κυρία Γεννηματά δεν είναι μόνη της, έχει κόμμα πίσω. Όλο λοιπόν, το κόμμα είναι. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Οι μισές υποθέσεις διαφθοράς του εισαγγελέα. Ένα λεπτό. Είπατε λοιπόν για την κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ με κατακλείζουν σε μηνύματα. Τι σχέση η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον Κάντα? Ποια είναι η σχέση που έχει, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Ήτανε πρόεδρος της Βουλής, επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού. Τι σχέση τον ήξερε, να μας πει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ναι. Ωραία, και σε ό,τι αφορά τον κύριο Κωνσταντόπουλο, πάλι θέσατε ένα θέμα. Ο οποίος, με συγχωρείς, είναι ένας δικηγόρος καταξιωμένος, ο οποίος έχει το δικαίωμα να έχει οποιαδήποτε υπόθεση. Ναι. Η υπόθεση όμως αυτή ήταν η υπόθεση που πήγε στην έτσι κόρη του σαν πρόεδρο της Βουλής. Δεν τον υπερασπίζουμε, αλλά λέω το σωστό. Δεν κατέληξε με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών σε Εξεταστική Επιτροπή. Πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε και θα παρατείνουμε την παρουσία σας στην εκπομπή. Είχαμε προγραμματίσει. Εγώ γι' αυτό πήγα στο Υπουργείο Άμυνας. Τις υποθέσεις αυτές πρέπει να ανοίξουν, γιατί να σας πω κάτι. Αν δεν μάθει ο ελληνικός λαός, ποιοι τα παίρνουν. Ναι. Δεν θα καταλάβει και ο ελληνικός λαός. Πέστε τα κι εσείς με ονοματεπώνυμο, τέλος πάντων. Με ονοματεπώνυμα μόνο. Έτσι, γιατί άμα μόνο μας τα λέτε γενικά και αορίστως. Δεν κατάλαβα. Όχι απλώς ονοματεπώνυμα, αλλά στείλαμε όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αποδεικνύουν την ενοχή των είναι εταιριών. Στον εισαγγελέα δεν είναι υποθέσεις? Το ξέρετε αυτές ότι έχουμε τελεσίδικες αποφάσεις? Δεν είναι στον εισαγγελέα. Φύγανε από τον εισαγγελέα, είναι στο ακροατήριο πια. Εντάξει, ωραία. Υπάρχουν υποθέσεις όμως, οποίες στη Βουλή διαφορούν πολιτικά πρόσωπα. Οι υποθέσεις αυτές θα μπουν σε συζητάρι. 350 υποθέσεις υπήρχαν. Πού πήγαν αυτές οι υποθέσεις, για πες. Πάντως μεταξύ μας και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλά στελέχη του Πάσοκ, έτσι. Παλιά σκοπή. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι εξ αυτών. Έτσι, να εξηγήσω. Ακολούθησαν τον Λαφαζάνη. Εντάξει, εντάξει. Ωραία.
Είναι, κατακλυζόμαστε από ερωτήσεις. Θα σας κάνουμε όλες να μας απαντάτε σύντομα για να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο. Να μου κάνετε όσες θέλετε. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι κοντά σας συνεχίσουμε τον κύριο Καμένο.